Το Αλτσαντήρι επιστρέφει για μία βραδιά σήμερα. Νομίζω ότι αυτό που κάνει σήμερα ο Λάκης είναι μία πρόβα τζενεράλε και του χρόνου πρέπει το Τσαντήρι να γυρίσει και τηλεοπτικά. Παράλληλα, ακούμε ότι ετοιμάζει και μία σειρά. Έχει δημιουργήσει μία σειρά και έχει μιλήσει με τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς και νομίζω ότι του χρόνου ο Λάκης θα διαπραγματευτεί τη σειρά αυτή μαζί με το Τσαντήρι. Ποια μεταγραφή, έτσι βόμβα, θα δούμε κάτι το οποίο θα το περιμένουμε. 2-3 πρόσωπα είναι πλέον να οριστικοποιηθούν που θα βρίσκονται του χρόνου για να κλείσουν όλα τα κουτάκια στα προγράμματα των καναλιών. Η Φέη Σκορδά, ο Νίκος Μουτσινάς και η Τατιάνα Στεφανίδου είναι 3 πρόσωπα τα οποία περιμένουμε κι εμείς σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό θα είναι του χρόνου. Όπως όλα δείχνουν, αν δεν γίνει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, φαίνεται η Φέη να κλειδώνει στο Μέγκα, ο Νίκος Μουτσινάς να κλειδώνει στον Αλφα και η Τατιάνα να βρίσκεται ανάμεσα σε 3 σταθμούς. Η Φέη είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με το Μέγκα, δεν έχει υπογράψει και είναι και ο Νίκος Μουτσινάς που εκεί κάπου έχει κολλήσει το πράγμα. Ακούσαμε και διαβάσαμε το Σαββατοκύριακο ένα ρεπορτάζ που θέλει τον Γιώργο Λιάγκα να έχει δεχτεί μια πολύ διαλαστική πρόταση. Θέλω να πω ότι και εμένα με έχει παραξενέψει πάρα πολύ που δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές στον Αντένα. Ξέρω ότι ο Γιώργος θέλει να κάνει και κάτι δεύτερο στον Αντένα. Δεν προκύπτει, παρόλο που ο Αντένα προσπαθεί να βρει το χώρο. Μιλάνε για μια μεγάλη καραμπόλα που μπορεί να γίνει. Να είναι αυτή η καραμπόλα στον Αντένα. Μένα αυτό το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι θα σπάσει η ζώνη του Αντένα σε 2 κομμάτια. Πάντως ο Αντένα έχει βρει χώρο στο πρόγραμμά του για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να έχει 3 project. Ο Γρηγόρης αυτή τη στιγμή κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή για να παίξει το πρώτο μισό της σεζόν. Και όταν η Μανίδης με το Μαυρίδη το δεύτερο μισό της σεζόν έχουν κουμπώσει και κλειδώσει τη συνεργασία τους με την επιστροφή του World Party στον Αντένα. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει χώρος για δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Λιάγκα. Τελικά με τη Μαρία Αναστασοπούλου θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι στο Καλημέρα Ελλάδα του χρόνου. Ο Αντένα προσπαθεί να την πείσει να αναλάβει το Σαββατοκύριακο. Η ίδια φαίνεται ότι δεν το θέλει αυτό. Θέλει να έχει και τη βραδινή της εκπομπή. Τη διαδέχεται η Μπέτη Μαγκύρα, πιστεύει. Η Μπέτη Μαγκύρα νομίζω είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό μετά το Λιάγκα στον Αντένα. Πραγματικά δεν ξέρει και η ίδια τι θα κάνει. Είναι θέμα budget και αν ο Αντένα θέλει να κρατήσει το 10 με 1 ανοιχτό στην ψυχαγωγία. Ο Αντένα είναι ευχαριστημένος με την Μπέτη και στη συνεργασία που είχαν και στη συνεννόηση που είχαν και θα βρει τρόπο να την πείσει για να μείνει. Βέβαια, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι του χρόνου παγώνει εντελώς και το familiar, που ήταν ένας από τους λόγους που η Μπέτη διαπραγματεύτηκε να φύγει από το Open και να πάει στον Αντένα. Τώρα, αν δεν γίνει και το familiar, δεν ξέρω κατά πόσο και η ίδια θα έμενε. Πότε θα ξεκαθαριστεί το τοπίο? Νομίζω ότι στις επόμενες 15 μέρες θα έχουν κλειδώσει η Φέη, η Τατιάνα και η Νίκος Μουτσινάς. Με την Ελένη Μενεγάκη? Η Ελένη θα μείνει εκτός. Δεν νομίζω ότι η Ελένη έχει ανάγκη να δουλέψει. Νομίζω όμως ότι ο κύκλος της Ελένης σε ένα καθημερινό πρόγραμμα και στη μεσημεριανή ζώνη έκλεισε οριστικά. Θα το δούμε σε λίγο και αυτό. Το σημαντικό είναι ότι η παιδιά είναι 15 μέρες. Είναι αυτό που λέγαμε. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Χάρης Λεπιδάκης. Οι επόμενες 15 ημέρες είναι οι πιο σημαντικές, είναι οι κρίσιμες που πρέπει όλοι οι παρουσιαστές να υπογράψουν με τα καλά. Ένα λέει για Φέη, Τατιάνα και Μουτσινά λέει στις 15 μέρες. Δεν ξέρω πώς αργήσουν. Όλα τα συμβόλαια πρέπει να κλείσουν. Αλλά αυτοί οι τρεις τώρα που αναφέρει συγκεκριμένα είναι κοντά. Και πιο κοντά. Και είναι άνθρωποι που έχουμε ακούσει πάρα πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει γύρω του για το ποιο κανάλι θα συμφωνήσουν. Αν θα γίνει μεταγραφή, αν δεν θα γίνει μεταγραφή. Είναι τρία πρόσωπα που λέει. Πάει 15 Ιουνίου κάπου. Παιδιά, τη σεζόν ξεκινάει. Κάπου δηλαδή θα αρχίσουμε τώρα, έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε κάνει 30 μπάνια. Δεν είναι μόνο και αυτό. Η σεζόν ξεκινάει Σεπτέμβρη. Αν δεν έχει κλείσει το πρόγραμμά σου και δεν το έχει ολοκληρώσει, πώ αρχίσει να υλοποιεί αυτά που έχει κλείσει. Θέλω να πω ότι είναι όντω οριακό. Οι ομάδες, θεωρώ ότι ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και έχει τραβήξει και πιο πολύ από ποτέ. Δηλαδή, αν το τελειώσει, θα κλείσει πιο γρήγορα. Ξέραμε, για να είμαστε τώρα τσούκου τσούκου, τσά, κλείνει η σεζόν η τηλεοπτική. Ξέραμε από την αρχή και εμείς πώς ασχολιόμασταν ιδιαίτερα και δημοσιογραφικά με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ ότι η φετινή χρονιά θα έχει πολλές ανακατατάξεις. Το βλέπαμε να έρχεται ότι θα έχει ανακατατάξεις. Οπότε είναι πολύ λογικό να καθυστερούν και οι συζητήσεις κάπως. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο και να πιάσουμε ένα αυτά που έχει πει ο Χαρίς Λεπιδάκης. Να πιάσουμε και την Μπέτη Μαγκύρα για αυτό που είπε, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και βάζει και ένα κομμάτι και ένα παράγοντα μέσα στη συζήτηση, που είναι η βραδινή εκπομπή, το Your Face Sounds Familiar, που λέει ότι ήταν ένας από τους λόγους που έγινε η μεταγραφή της στον Αντένα. Μα αυτό το ξέρουμε και λέει τώρα που δεν θα γίνει, μήπως αυτό επηρεάσει. Φυσικά. Η μάμα είναι στο συμβόλαιό της, είναι πολύ λογικό θεωρώ να επηρεάσει. Βασική παράμετρο. Η Μπέτη Μαγκύρα, παιδιά, έφυγε και από το Open, να σας πω κάτι τότε, γιατί
γιατί όντως πέρσι πάλι η Μπέτι Μαγκίρα ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που συζητούσαμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Γιατί, είχε πρόταση και από το Open να παραμείνει στο πρωινό και είχε επιλέξει να πάει στον Αντένα. Όχι μόνο γιατί τη δώσαν τέλος πάντων το πρωινό του Σαββατοκύριακο και προφανώς είδε κάτι σε αυτή τη συνεργασία, αλλά γιατί μέσα σε αυτό ήταν το βραδινό σόου που έχει πει πολλές φορές ότι την αφορά πάρα πολύ και ότι θέλει να το κάνει. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που αυτό αλλάζει, η Μπέτι έχει πολλά πράγματα και εκείνη να σκεφτεί. Γιατί συνέχεια λέμε ο Αντένα και το Σαββατοκύριακο και αν θα κρατήσει τις δύο ζώνες. Και η Μπέτι έχει να σκεφτεί πράγματα από τη στιγμή που με άλλο πήγε. Και στο οποίο ενδεχόμενο οποιασδήποτε άλλη προσέγγιση από ένα άλλο κανάλι έχει και ένα επιχείρημα βασικό. Ναι, ότι ναι. Δεν έγινε κάτι το οποίο ήθελε. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι και με συμβόλαιο αν είχε συμφωνηθεί ή αν ήταν όρος ή όχι. Αλλά έχει ένα πάτημα στο να απαντήσει και να πει. Ήταν σίγουρα το δεύτερο που τη δίνανε. Με τις εκπομπές, τις συν μία εκπομπές, όλοι είχαν θέμα. Μόνο Αρναούτογλου μπόρεσε και πήρε. Τελικά δεν το έκανε κανένα. Έχει δίκιο. Ήταν και στον Κώστα Τσουρό τότε ότι πάει και για άλλη εκπομπή στην εκπομπή πήγε στο Μέγα Καλημέρα. Θέλω να πω υπάρχει αυτό και στο τέλος πολλές φορές δεν γίνεται. Βλέπουν οι παρουσιαστές ότι όταν πηγαίνουν με συμβόλαια που έχουν πάντα να κάνουν και μια ακόμα εκπομπή, δεν γίνεται ποτέ. Μην τη βάζετε, βρε παιδί μου. Πηγαίνετε με την κεντρική εκπομπή που έχετε. Εξαρτάται από την Μαρία Νασοπούλου. Η οποία Μαρία Νασοπούλου, εγώ τώρα το άκουσα από το Χάρη Λεπιδάκη, δεν το ήξερα. Δεν είναι ότι θέλει τόσο πολύ η ίδια να κάνει το πρωινό του Σαββατοκυριακού. Είναι κάτι που προσπαθεί ο Αντένα να την πείσει. Και αν τελικά πιστεί, αυτό θα αλλάξει πολλά. Φαντάσου πόσο πολύ την θέλει. Το δυναμικό του Αντένα για να προσπαθεί να την πείσει και να την ψήσει. Να την πείσει. Επηρεάζεται όλη η ζώνη. Επηρεάζεται όλη η ζώνη και επηρεάζονται και άλλοι άνθρωποι. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι εξαιρετική φυσικά η Μαρία Νασοπούλου, αλλά φαντάσου τώρα πόσο πολύ μπορεί να σε επιθυμεί ένα κανάλι που με η δική σου απόφαση να παίρνει. Αναγκαστικά θα το πω. Να είναι το ντόμινο εξελίξεων. Νομίζω ότι καταλήγουμε πάντα. Αναγκαστικά. Το να την πείσει, παιδιά, έχει να κάνει σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ με τη βραδινή τη εκπομπή. Δηλαδή το να την πείσει είναι ότι η Μαρία θέλει τη βραδινή εκπομπή. Ενδεχομένως ο Αντένα στο πλαίσιο περικοπών που όλα τα κανάλια μπορεί να κάνουν, μπορεί και να μην θέλει να τη συνεχίσει. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό προσπαθεί να την πείσει εντός εισαγωγικών, όπως είπε ο Χάρης Λιμπιδάκης, για το Σαββατοκύριακο. Η βραδινή ζώνη του Αντένα είναι γενικότερα ένα σλότ το οποίο υπάρχουν και άλλοι παρουσιαστές που έχουν απαιτήσεις. Οπότε δηλαδή φέρνει έτσι ένα ντόμινο εξελίξεων από εκεί. Παιδιά, αυτό το βραδινό πραγματικά στον Αντένα δεν ξέρω ποιο. Απλά η Μαρία, επειδή έχει προτάσεις και από άλλα κανάλια. Και άλλοι παρουσιαστές έχουν προτάσεις. Ο Χάρης έχει προτάσεις και από άλλα κανάλια από τον παλιό τηλεοπτικό του σταθμό, το Sky, και έχει ακουστεί και τέλος πάντων ότι έχει συζητήσει και με το Μέγκα, μπορεί και αυτή την εκπομπή τη βραδινή που θέλει να μπορεί να τη δώσει κάποιο άλλο κανάλι. Οπότε γι' αυτό να έχουν κολλήσει λίγο και εκεί οι συζητήσεις. Έκανα εικόνα πώς πηγαίνουμε στα τυριά και στα λαντικά και παίρνουμε αριθμό προτεραιότητας για να πάμε στη σειρά. Με τη βραδινή ζώνη του Αντένα, αυτό νιώθω. Θέλουν να χωρέσουν όλοι. 7 μέρες έχει η εβδομάδα, 7 βράδια έχει. Επίσης, δεν ξέρω τι θα πρώτο προλάβουν. Έχεις μια γνώμη. Πρέπει να κάνεις κι άλλη. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Εγώ έχω καταλάβει ότι το Μέγκα και ο Αντένα είναι τα δύο κανάλια που το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει πάρα πολύ. Και να πάμε στο Γιώργο Λιάγκα και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί και αν μπορεί να έρθει η όποια τηλεοπτική καραμπόλα μπορεί να βγει και να εμφανιστεί ξαφνικά στις επόμενες 15 μέρες. Πάντως διάβαζα χθες μέσα από το πρώτο θέμα και την Αφροδίτη Γραμμέλη ότι είναι θέμα χρόνου και θέμα ημερών να ανακοινώσει ο Αντένα την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα, κάτι που σημαίνει ότι μάλλον ίσως το ενδεχόμενο της μετακίνησής του στον Α και την πρόταση για την μεσημεριανή εκπομπή να φαίνεται, ρε παιδί μου, είναι να μην... δύο περιπτώσεις πάντως. Υπάρχουν δύο τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Είναι μια απόλυτη τηλεοπτική καραμπόλα αν συμβεί αυτό που λέει ο Χάρης. Υπάρχουν δύο πλευρές τηλεοπτικών συντακτών. Η μία λέει ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι κοντά στο να κλείσει όντως, όπως λέει ο Κωνσταντίνος αυτό με την Αφροδίτη Γραμμέλη, και το άλλο λέει ότι το αγκάθι είναι η βραδινή εκπομπή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι τηλεοπτικοί συντάκτες και κάποιο ρεπορτάζ που λέει ότι δεν τα έχουν βρει ακόμα σε αυτό το κομμάτι, που είναι και ο λόγος που έχει αργήσει τόσο πολύ. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν στο ότι έχουν προβληματιστεί με το ότι έχει καθυστερήσει να υπογράψει γενικότερα. Δηλαδή, ασχέτως του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, ποιο έχει ο ένας και ποιο έχει ο άλλος, η παράταση. Αυτή είναι κάτι το οποίο... Εννοείται είναι, παιδιά, τέλη Μαΐου. 28, 29. Κρατήστε αυτό που θα σας πω. Θα κλείσουμε τον Αντένα. Έλα, χαστε και πάλι. Κρατήστε το. Κρατήστε το. Μπορεί, παιδιά, πάντως. Το θυμόμαστε. Το έγραψα, Μερούλα, το έγραψα. 29 Μαΐου. Μπορεί η Facebook πάντως να έχει καθυστερήσει να υπογράψει με τον Μπέγκα και αυτή να λέει ότι δεν ξέρω αυτό ακόμα. Αλλά λέει ότι. Καθυστερήσει να υπογράψει γενικά. Γενικά, ναι, αλλά ο Χάρης Λεμπιδάκης λέει ότι γέρνει προς τον Μπέγκα, ότι όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάει, εκεί θα είναι νέα τη τηλεοπτική στέγη. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις. Αυτό και την ώρα, γιατί δεν τα καμία. Και το Μπέγκα δεν περιμένουν στην ουσία το αν θα προχωρήσει αυτό με τη θέση Κορδά για να διαμορφωθεί όλο το πρόγραμμα. Ακριβώς, γιατί υπάρχουν εκπομπές που περιμένουν στην ουσία αυτό, αλλά
Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι μάλλον αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση, απλά μένουν λεπτομέρειες μέχρι να γίνει και εν τέλει να ανακοινωθεί, φαντάζομαι, τέλη Ιουλίου. Για να καθυστερούν τα πράγματα, πάει να πει ότι κάτι τώρα δεν τα βρίσκουν. Εγώ καταλαβαίνω. Και τελειωμένη υπόθεση δεν μπορούμε να το λέμε. Γενικότερα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ συζητήσει, επειδή έχουν ξεκινήσει καιρό, οι περισσότερες συζητήσεις είναι κάπως προχωρημένες. Δηλαδή το τι μπορεί να κλωτσίσει τελευταία στιγμή. Για δεν γίνεται. Είναι Ιούνιος μπαίνει. Λογικό είναι να είναι πιο προχωρημένες. Πιστεύω ότι είναι στα σκαριά όλοι να υπογράψουν. Κάτι άλλο δηλαδή. Θεωρώ ότι μετά τις ευρωεκλογές θα υπάρχουν περισσότερα νέα, αν με ρωτάτε, σε σχέση με κάποια συμβόλαια. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι και αυτό είναι ένας λόγος που έχουν λίγο σταματήσει. Η αλήθεια, Λιλίνα, θα σε ρωτήσουμε κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις βασικά του σχολείου σου, γιατί λένε Μενεγάκη, γι' αυτό που χάρης Λεπιδάκης. Χάρη, συγγνώμη, διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Μα γιατί να μιλάτε τέτοιο. Εντάξει, όχι, κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω ότι μιλάει από το ρεπορτάζ του τουλάχιστον για του χρόνου. Δεν μπορεί να ξέρει όμως ο Χάρης Λεπιδάκης. Το οριστικά είναι το Χάρης μας, ναι, τον αγαπάμε, αλλά το οριστικά δεν συμφωνώ, δεν θα έπρεπε. Έχασα τα λόγια σου, καρδούλα μου. Θα ήταν κρίμα η Ελένη Μενεγάκη να έχει κλείσει οριστικά από το Καθημερινό, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Αν επιλέξει. Μεριανή ζώνη. Άλλο. Δηλαδή, αποκλείστο ενδεχόμενο να έκανε κάτι τελείως διαφορετικό που κατά καιρούς το έχουμε ακούσει και το έχουμε ακούσει και μήπως τώρα να έχει εκπομπή συνεντεύξεων, ας πούμε, το βράδυ. Το show. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι η Ελένη αυτό γίνεται. Αγαπάει το καθημερινό. Ενώ, αν βάλουμε και τη λέξη καθημερινή. Όχι, καθημερινό βραδινό, μωρέ. Τι είναι, ξέρει, τι να είναι. Τέλος πάντων, η Ελένη Μενεγάκη πρέπει να υπάρχει στην τηλεόραση. Βλέπει τώρα, δεν είναι ασχολείσαι εδώ.